ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης, Ρήγας Βελεστινλής. Νέα πολιτική διοίκησης των κατοίκων της Ρουμέλης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογειονήσων και της Βλαχομπογδανίας. Υπέρ των νόμων και της πατρίδος. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ο λαός, απόγονος των Ελλήνων, όπου κατοικεί την Ρουμέλην, την Μικράν Ασίαν, τας Μεσογείους νήσους, την Βλαχομπογδανίαν και όλοι όσοι στενάζουν υπό την δυσφοροτάτην τυραννία του Οθωμανικού βδελιρωτάτου δεσποτισμού, ή ευβιάστησαν να φύγουν εις ξένα βασίλεια, δια να γλιτώσουν από τον δυσβάστακτον και βαρύν αυτού ζυγών, όλοι λέγω, χριστιανοί και Τούρκοι, χωρίς κανένα ξεχωρισμόν θρησκείας, επειδή όλοι πλάσματα Θεού είναι και τέκνα του πρωτοπλάστου, στοχαζόμενοι ότι ο τύραννος, ονομαζόμενος Σουλτάνος, κατέπεσεν ολοτελώς εις τας βρωμεράς, θηλυμανής ορέξης του, επερικυκλώθη από ευνούχους και αιμοβόρους αμαθεστάτους αυλικούς, ελισμόνησε και κατεφρόνησε την ανθρωπότητα. Εσκληρύνθη η καρδία του κατά της αθωότητος και το πλέον ωραιότερων βασίλειων του κόσμου, όπου εκθιάζεται πανταχώθεν από τους σοφούς, κατήντησεν εις μίαν βδελιράν αναρχίαν, τόσον ώστε κανένας οποιασδήποτε τάξεως και θρησκείας δεν είναι σίγουρος μήτε δια την ζωήν του, μήτε δια την τιμήν του, μήτε δια τα υποστατικά του. Ο πλέον ήσυχος, ο πλέον αθώος, ο πλέον τίμιος πολίτης κινδυνεύει κάθε στιγμή να γίνει ελεηνή θυσία της τυραννικής φαντασίας ή των αγρίων τοποτηρητών και αναξίων μεγιστάνων του τυράννου. Ή τέλος, ο περσυνεχέστερον συμβαίνει των κακοτρόπων θηριωδεστάτων μιμητών του, χαιρόντων εις το ατιμόρητον κρίμα, εις την σκληροτάτην απανθρωπότητα, εις την φωνοκτονίαν, χωρίς καμίαν εξέτασιν, χωρίς καμίαν κρίσιν. Ουρανέ, εσύ είσαι απροσωπόληπτος μάρτης των τιούτων κακουργημάτων. Ήλιε, εσύ βλέπεις καθημερινόστατη αυτά θηριώδη τολμήματα. Γη, εσύ ποτίζεσαι αδιακόπως από τα ρήθρα των αθώων αιμάτων. Ποιος έχει στόμα να με υπεί το εναντίον? Ποιος είναι εκείνος ο τίγρης, ο μόψυχος των τοσού των ανομιμάτων? Ας έβγει στο παρόν και διαπολέμιον του μάρτυρα θέλει αποκτήσει όλην την κτήσιν ή της αγλώσσος γονγκά δια τους αδίκους, ο δε εκχυνωμένους ρίακας των ανθρωπίνων αιμάτων. Ο μέχρι τούδε λέγω δυστυχήσουτος λαός, βλέποντας ότι όλε του εθλίψεις και οδύνε, τα καθημερινά δακρυά του, ο αφανισμός του, προέρχονται από την κακήν και αχριεστάτην διοίκησιν, από την στέρησιν καλών νόμων, απεφάσισεν ενανδριζόμενος μίαν φοράν να ατενήσει προς τον ουρανόν, να εγείρει ανδρείος των καταβεβαρημένων τραχυλών του και ενοπλίζοντας εμανός τους βραχιονάς του με τα άρματα της εκδικήσεως και της απελπισίας να εκβοήσει μεγαλοφόνος ενώπιον πάσης της οικουμένης με βροντόδη κραυγήν τα ιερά και άμωμα δίκαια όπου θεώθεν το εχαρίστησαν δια να ζήσει ησύχως επάνω εις την γην. Όθεν δια να ημπορούν ομοθυμαδών όλοι οι κάτοικοι να συγκρίνωσει πάντοτε με άγρυπνον όμα τα κινήματα της διοικήσεως με τον σκοπόν της κοινωνικής αυτών νομοθεσίας, εκτινάζοντες ανδρικώς των ουτιδανών ζυγών του δεσποτισμού και εναγκαλιζόμενοι την πολύτιμον ελευθερίαν των ενδόξων προπατόρων των, να μην αφαιθώσιν ουδέποτε να καταπατώνται ως σκλάβοι στο εξής από την απάνθρωπον τυραννίαν. Να έχει έκαστος ως αν λαμπερόν καθρέπτην εμπροστά εις τα όματά του τα θεμέλια της ελευθερίας, της σιγουρότητος και της ευτυχίας του. Να γνωρίζουν εμφανέστατα οι κριτέ ποιον είναι το δυσαπόφευκτον χρέος των προς τους κρινωμένους ελευθέρους κατοίκους. Και οι νομοθέτε
και πρώτη της διοικήσεως τον ευθύτα τον κανόνα, καθόν πρέπει να ρυθμίζεται και να αποβλέπει το επάγγελμά των προς ευδαιμονίαν των πολιτών, κηρύτεται λαμπροφανώς ή ακόλουθος δημοσία φανέρωσης των πολιτίμων δικαίων του ανθρώπου και του ελευθέρου κατοίκου του βασιλείου. Ρήγας Βελεστινλής. Νέα πολιτική διοίκησης των κατοίκων της Ρουμέλης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογειονήσων και της Βλαχομπογδανίας. Υπέρ των νόμων και της πατρίδος. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.